Νομίζω είναι η υποχρέωσή μας και η υποχρέωση όλου του λαού να δώσουμε τη μάχη του αγώνα, ώστε αυτός ο χειμώνας ο λαός της Κοζάνης να μην ξεπαγιάσει. Τα πρώτα μηνύματα δεν είναι καλά, ενώ η τηλεθέρμανση έπρεπε να μπει στο σύστημα από την Κυριακή. Έχουμε φτάσει Τετάρτη και λόγω μιας βλάβης του ΑΕΣ δεν παρέχεται η απαραίτητη θερμική ενέργεια, με αποτέλεσμα χιλιάδες λαού μαθητών στα σχολεία να έχουν μείνει χωρίς θέρμανση. Καλούμε από εδώ κυβέρνηση, ΔΕΗ ΑΕ και ΔΕΗ ΑΚ να λύσουν άμεσα το πρόβλημα και να εξασφαλιστεί ότι αυτό το χειμώνα δεν θα μείνει ούτε μια οικογένεια στην πόλη μας χωρίς θέρμανση. Και να μην σκεφτούν καν να αυξήσουν την τιμή της, γιατί ο λαός στενάζει από τη μεγάλη ακρίβεια και δεν μπορεί να πάρει στην πλάτη το άλλα βάρη. Καλούμε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του ΑΕΣ που θα εξασφαλίζει θερμική ενέργεια στην πόλη για το χειμώνα, να μην ξαναζήσουμε κάτι όπως ζούμε αυτές τις μέρες. Εμείς καλούμε την Τετάρτη στις 25 του μήνα στο Εργατικό Κέντρο Κοζάνης 7 η ώρα όλο το λαό, όλα τα σωματεία και τους φορείς να οργανώσουμε τον αγώνα για να εξασφαλιστεί για όλο το λαό το αγαθό της θέρμανσης. Όχι μόνο της τηλεθέρμανσης, αλλά και για το πετρέλαιο και για τα ξύλα, για όλο το λαό που στενάζει από αυτή την ακρίβεια.